συγκέντρωση, οι παράγοντες αυτοί που οργανώνουν αυτή την συγκέντρωση, να μην την αφήσουν να πάει ανεκμετάλλευτη, όλοι μαζί σύσσωμα, να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση, ό,τι αποφασιστεί από όλους για όλα. Όλοι μαζί, ένας αγώνας. Ο στόχος είναι προμαχώνας. Εγώ προσωπικά δεν συζητάω τίποτα άλλο. Μόνο προμαχώνα. Ούτε διαστάλλωση εδώ, ούτε γέφυρα, ούτε κανάλι. Μόνο προμαχώνα. Αρματωμένοι με θέληση και αποφασιστικότητα, ξεκινούν τον αγώνα τους οι Σεραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις από αύριο κιόλας. Ενδεικτική της αγωνίας και του προβληματισμού που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων ήταν η μεγάλη συμμετοχή στη συνέλευση των Σεραίων αγροτών που πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο. Αυτό εξάλλου ήταν και το ζητούμενο για τους επικεφαλείς που είχαν τονίσει ευθύς εξ αρχής πως η συμμετοχή των συναδέλφων τους στη συγκέντρωση θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα αποφάσισαν τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής, τα ονόματα όμως των οποίων δεν ανακοινώθηκαν, καθώς υπάρχει το κακό προηγούμενο των αγροτοδικείων, κατά τη διάρκεια των οποίων στοχοποιήθηκαν και κάθισαν στο εδόλιο οι επικεφαλείς. Επίσης αποφάσισαν να αφαιρεθούν οι πινακίδες από όλα τα τρακτέρ που θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις υπό το φόβο των αγροτοδικείων. Παράλληλα, αποφάσισαν από αύριο να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και μέχρι την Τετάρτη να γίνει η καταγραφή τους, έτσι ώστε την 5η 14 Ιανουαρίου, οπότε και θα γίνει η πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών στο Βελίδιο Θεσσαλονίκης. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι πως η αιχμή του δόρατος για τις κινητοποιήσεις θα είναι ο νευραλγικός προμαχώνας. Θα χτυπήσουμε εκεί που πονάνε, δήλωσαν με έφαση οι αγρότες. Όλη τη Δευτέρα στις πλατείες και ο στόχος είναι ο προμαχώνας. Θα το καταφέρουμε με νύχια και με δόντια. Ό,τι χτίζεται στο ψέμα γκρεμίζει, δεν θα γκρεμίσουμε για αυτή την κυβέρνηση. Τα μέτρα που παίρνονται, ειδικότερα για τους αγρότες, δεν θα τα έλεγα μέτρα, θα τα έλεγα μίλια και χιλιόμετρα. Και είναι μέτρα τζάμπα. Τζάμπα μέτρα, κουτουρού μέτρα. Ξέρουμε ότι το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο και παρόλα αυτά εξακολουθούν να παίρνουν μέτρα. Να μας εξαθλιώσουν, να μας εξαφανίσουν. Σε αυτό θα πούμε όχι. Όλοι μαζί, ένας αγώνας. Κατά τη δικιά μου γνώμη, ήμασταν λίγοι. Οι περισσότεροι μας βλέπουν είτε από τον καναπέ είτε από το καφενείο. Εάν νομίζουν ότι τα προβλήματά τους θα λυθούν από τον καναπέ ή το καφενείο, κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Τη χρονιά που μας έρχεται, η πλειοψηφία δεν θα μπορέσει να σπείρει. Μπορεί να μην το πιστεύετε τώρα, αλλά θα το δείτε στην πορεία. Περιμένω λοιπόν σύσσωμο των ομόσερων με μία φωνή, σε μία τοποθεσία, σε ένα μπλόκο, να ζητήσει αυτά που του ανήκουν. Όχι να επαιτήσει, να ζητήσουμε επιτέλους αυτά που μας ανήκουν. Να ζητήσουμε το αύριο των παιδιών μας, το δικό μας και της γης μας. Τη Δευτέρα όλες οι πλατείες. Τη Δευτέρα θα συνεννοηθούμε όλοι μαζί, θα αρχίσουν να βγαίνουν τα τρακτέρ στην πλατεία και από εκεί και πέρα θα καθορίσουμε τη μέρα, την ώρα. Τοποθεσία πιστεύω είναι γνωστή λίγο πολύ. Δεν μιλάμε για άλλη τοποθεσία πλέον στο νομό. Είμαι αγρότης, λέγομαι Παντούδες Θωμάς από την Ιγρήτα, καπνοπαραγωγός. Οι μισοί που μίλησαν εδώ για μένα ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Γιατί είναι λάθος. Είναι ροφιάνοι οι μισοί. Καλό τους καπνοπαραγωγούς όλους τους δρόμους. Στο δρόμο. Το τρακτέρι τη Δευτέρα και στο δρόμο. Εμείς συντονισμένα με όλη την Ελλάδα και μαζί με τα ΣΕΡΑΣ στον αγώνα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και μας περιμένουν πολλές καταιγίδες. Τη Δευτέρα βγαίνετε και εσείς στους δρόμους. Από Δευτέρα ναι, θα βγούμε και εμείς στους δρόμους. Λοιπόν, νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή τη φορά οι συνάδελφοι αντιλήφθηκαν το τι μας περιμένει. Η απόφαση είναι μία και η απόφαση είναι αγώνας. Και αγώνας δύσκολος και διαρκής. Αν κάποιοι αποφάσισαν ότι εμείς πρέπει να γίνουμε κολλήγοι, κάνουν λάθος. Εμείς θα δουλέψουμε τα κτήματά μας και είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αναστήσουμε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, η απόφαση ήταν μία την οποία είδατε κι εσείς. Δευτέρα πλημμυρίζουμε τα χωριά μας και από εκεί και πέρα, Πέμπτη Παρασκευή, καταγράφουμε τις δυνάμεις μας και θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα εσείς, θα ξέρετε ποια μέρα θα οδηγηθούμε στον δρόμο. Το μόνο σίγουρο ότι για μας η κινητοποίηση είναι μονόδρομος. Έχει προμαχώνα η κινητοποίηση.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα σημείο στον ομό Σερών πονάει. Το ξέρουμε από την εμπειρία μας. Εκεί θα είμαστε. Και ας θέλουν κάποιοι να μην φτάσουμε ποτέ. Και αν θέλουν κάποιοι να μας φοβήξουν. Και ας θέλουν κάποιοι, ενώ μας υποσχόταν απαλλαγή των χρωτοδικείων, φέραν παραμονή Χριστουγέννων, τροπολογίες περίεργες. Εμείς θα είμαστε εκεί. Είμαστε οι ίδιοι, θα είμαστε με πολλούς νέους πλαισιωμένους και να ξέρουν ένα πράγμα. Το αγροτικό κίνημα δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Καλούμε όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλους μα όλους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή τη λέλαπα, να είναι στο πλευρό μας. Πλαισιώστε τους αγρότες, φωνάξτε, κλείστε αγορές, εμπορικοί σύλλογοι, επιμιλητήρια. Αυτή η πόλη ζει καθαρά από τους αγρότες. Είναι η ώρα της αλήθειας για όλους μας. Τα τελευταία χρόνια τόσο οι αγρότες, αλλά κυρίως οι κτηνιοτρόφοι, δέχονται αλλεπάλληλα και κέρια πλήγματα, κορονίδα των οποίων αναμένεται να είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Τα μηνύματα που στέλνουμε σήμερα από εδώ, από τον ακριτικό νομό Σερών, σε όλους τους ερέους αγρότες, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι θα έχουμε ένα δυναμικό παρόν και θα είμαστε δυνατοί και ισχυροί και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την καταστροφή μας. Πρώτον. Δεύτερον, μήνυμα ενότητα στέλνουμε τόσο σε όλους τους ερέους, γιατί πάρα πολλές φορές βλέπουμε τη διχόνοια να μας διασπά. Αυτή τη φορά πραγματικά ήταν για πρώτη φορά που τουλάχιστον εμείς παρακολουθήσαμε μια τόσο ενωτική διαδικασία, μια τόσο ισχυρή φωνή και μία φωνή. Και αυτό λοιπόν το μήνυμα το στέλνουμε και σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα αποφασίστηκε από Δευτέρα να ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις σε επίπεδο νομού Σερών, όπου θα λαμβάνουν χώρα όλοι. Κτηνοτρόφοι, γεωργοί, άλλες κοινωνικές ομάδες που τους καλούμε εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε φορολογικό και ασφαλιστικό. Και βέβαια έχουμε και τη συγκέντρωση στις 14 του μηνός, όπου θα γίνει στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Βελίδιο στην Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί πραγματικά θα υπάρχει συμμετοχή από όλη τη χώρα, θα είμαστε εκεί. Από Δευτέρα λοιπόν ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις στα χωριά, έτσι ώστε να μετρηθούν οι δυνάμεις, να ζεσταθεί ο κόσμος και στη συνέχεια με την επιτροπή την οποία έχουμε συντονίσει θα πάρθουν και οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις και βέβαια θα παίρνονται αποφάσεις συνεχώς αναλόγως με το τι έχουμε να συναντήσουμε βεβαίως. Ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο μπλόκου σε όλο το νομό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που σημαίνει σήμερα που συμβαίνει εδώ στο Ακροπόλ σε επίπεδο νομού. Βλέπετε ότι ο κόσμος που υπήρχε ήταν πάρα πολλής. Μπορώ να πω ότι εκπλαβήκαμε και εμείς ήδη οι οποίοι προσπάθησαν να συντονίσουμε με κάποιο τρόπο όλη αυτή τη διαδικασία. Οι αποφάσεις είναι ότι τα τρακτέρα από τη Δευτέρα θα βγουν στις κεντρικές πλατείες και πιστεύω ότι εντός 2-3 ημερών θα πάρουν τον δρόμο προς την Προμαχώνα. Η πλειοψηφία των αγροτών είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τα αιτήματα είναι γνωστά για να μην κουράζουμε τον κόσμο, τα ξέρουν όλοι. Καταρχήν, κάνω μια πρόταση ότι ας δει κάθε αγρότης τι είχε πέρυσι, τι έχει φέτος, τι έχει στην τσέπη του φέτος, τι έχει στο σπίτι του φέτος, τι έχει στην οικογένειά του. Όλοι θα παλέψουμε για τον εαυτό μας, κανένας δεν παλεύει για τον άλλον. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι ο δρόμος των κινητοποιήσεων είναι ένας. Είναι μονόδρομος. Δίνεται το σύνθημα από αυτό το σημείο εδώ το ακριτικό του νομού Σερών και το μήνυμα να ξέρετε ότι έχει ξεπεράσει, όχι μόνο έχει ξεπεράσει όλα τα όρια του νομού Σερών και σε άλλους νομούς. Άρα από εδώ και πέρα ξεκινάει μια κινητοποίηση πάρα πολύ δυναμική. Πιστεύω ότι η συμμετοχή θα είναι κάτι που δεν έχουμε ξανασυναντήσει σε όλες τις κινητοποιήσεις. Και η πρόταση, όπως είδατε κι εσείς, είναι ο Προμαχώνας. Thank you.